Λοιπόν, είμαστε εδώ, είναι μεγάλη χαρά. Είναι μεγάλη χαρά γιατί έχουμε μαζί μα έναν άνθρωπο εδώ στον Δίεσα και από τον 1,3. Έναν άνθρωπο που δεν συνηθίζει να βγαίνει σε αυτό που λέμε στα μέσα. Απέχει. Και γι' αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερη η χαρά μα. Κανάσπα ε, από Κωνσταντίνου. Πού και πού το κάνω, είναι αλήθεια. Σπαλίως στο ραδιόφωνο. Λέμε... Εν τω μεταξύ, θέλουμε πάρα πολλά πράγματα να ρωτήσουμε σήμερα. Αλλά επειδή έρχεσαι από εκεί που έρχεσαι, από το Θεσσαλικό Κάμπο, ναι. όπου έχουν γίνει όσα έχουν γίνει, θα πούμε και για τις μουσικές και για τις συναυλίες, και... ναι, ναι. αλλά πραγματικά δώσε μας μια μεγάλη εικόνα, γιατί κάτι μικρές εικόνες βλέπουμε στην τηλεόραση και προσπαθούμε να καταλάβουμε το μέγεθος αυτού που έχει συμβεί στην περιοχή. Η αλήθεια γυρίζοντα από τη Θεσσαλονίκη που είχαμε μια συναυλία εκείνες τις μέρες, έλειπα το διάστημα που έγινε ο μεγάλος χαμός, και απλά τα είδα στην επιστροφή μου περνώντα, είχαμε τη δυνατότητα να περάσουμε και να προσεγγίσω το χωριό μου από τα παράλια του νομού Λάρισα. Αλλά ο ποινιό ήταν ένα μέτρο κάτω από το, από το δρόμο. Είδα όμω μετά στη συνέχεια, με έτσι επισκέψεις που έκανα, είδα τη μεγάλη ζημιά ως ένα σημείο, δεν πήγα προς τη καρδίτσα τρίκαλα που έγινε ο χαμός. Ε, ο ο, ο κόσμο πώ είναι, εκεί, δηλαδή αυτό που εσύ που σου λένε, τι γίνεται εκεί πέρα. Δεν είναι ένα που σα έχει χτυπήσει. Δυστύχημα στα τέμπη. Ναι. Πυρκαγιέ, ναι. πλημμύρε. Ναι, ναι. Σα έχουν βρει όλα μαζί εκεί στην ναι. Θεσσαλία Έχω την εντύπωση ότι νιώθουν έτσι μια δυσφορία γιατί μόλι έφυγε από, τα, από, από το επίκεντρο των μέσων αυτή η φάση, σαν να σαν μην υπάρχει, σαν να ξεχαστήκαν όλα ένα πράγμα. Έτσι συμβαίνει με όλα. Ε, έτσι, έτσι γίνεται. Νιώθουν δηλαδή, ή αρχίζουν και νιώθουν μια εγκατάληψη. Ή μια μοναξιά. Ναι. Έρχονται στα αυτιά μου πράγματα που λένε από, από καρδίτσα κυρίω οι άνθρωποι που έχουν, έχουν εγκαταληφθεί, έχουν χάσει τα σπιτικά του, δεν το συζητάμε. Μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Τι δεν πάει καλά. Ε? Τι φταίει. Το βάθο είναι η έπαρση του ανθρώπου που την απέκτησε σε βάθο χρόνου ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στη φύση. Δηλαδή, Νομίζω ότι όσο πιο πίσω πάμε, ο άνθρωπο επειδή έπαιρνε υπόψη του ε, τι συνθήκε του περιβάλλοντο και τι κατοικίε του, τι έκτιζε εκεί που πραγματικά δεν θα είχε τόσο μεγάλο κίνδυνο, όσο μπορούσε δηλαδή να προβλέψει. Ο σημερινό, ειδικά ο σύγχρονο άνθρωπο, νομίζω ότι μπορεί να κάνει τα πάντα παντού. Γι' αυτό χτίζουν όπου να είναι, δεν κοιτάνε που βρίσκεται το οικόπεδο. Αλλά και γενικότερα η εκμετάλλευση του ανθρώπου, του, της φύσης από τον άνθρωπο Οδηγεί σε αυτό το φαινόμενο που λέμε της κλιματικής αλλαγής. Αλλά εντάξει αυτό γίνεται και το ξέρουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εκτός από ορισμένου που είναι για μένα ηλίθιοι όπως ο πρώην πρόεδρος της Αμερικής ο Τραμπ που ισχυρίζονταν ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Το ζήτημα είναι όμως τι κάνει η πολιτεία. Για μένα ε, η πολιτεία θα έπρεπε να προβλέπει και να λειτουργεί υποστηρικτικά πριν συμβούν τα πράγματα και όχι να συμβούν και μετά ψαχνόμαστε και τρέχουμε. Γιατί, ας πούμε, έχουμε ένα δεδομένο για την περιοχή μας ότι ο ποινιός, που είναι μεγάλο ποτάμι, ε, κάποια στιγμή ε, στενεύει πάρα πολύ, ειδικά στα, στα τέμπη. Mm -hmm. Επομένως, είναι λογικό ότι όταν πέσει μεγάλη ποσότητα νερού δεν θα μπορεί να περάσει από τα στενά και θα πλημμυρίσει πριν. Α πούμε, αυτό κάπω έπρεπε να προελευθεί. Τι έχουμε πάρει, Έχουμε χαμηλώσει πάρα πολύ τον πύχη σε ό,τι έχει να κάνει με τι προσδοκίε που έχουμε από του πολιτικού μα. Νομίζω ότι θέλουν να κάνουν έργα τα οποία θα φαίνονται ε, στη δικιά του χρονική περίοδο διακυβέρνηση, έτσι ώστε να τα καρποθούν και να επεκτείνουν την διακυβέρνησή του. Ε, έργα μακρόπνα που μπορεί να τα ξεκινήσουν αυτοί και να τα καρποθεί κάποιο άλλο μετά από κάποια χρόνια, αποφεύγουν να τα κάνουν. Για, γιατί για αυτού, το να κυβερνάνε είναι αυτό Δηλαδή η εξουσία έχει γίνει αυτό σκοπό. Ενώ στην ουσία η πολιτεία γιατί υπάρχει. Αλλιώ δεν έχει νόημα. Υπάρχει για να κάνει του πολίτε να προσεγγίσουν την ευτυχία, θα έλεγα, σε μια γενικότερη, τουλάχιστον να ζήσουν καλύτερα. Πώ αποτυπώνεται αυτό, δηλαδή ποια είναι η ευτυχία που μπορεί να κερδίσει, μπορεί να κερδίσει ο κόσμο μέσα από την πολιτεία, από τη φροντίδα τη πολιτεία, να έχουν εργασία, να έχουν περίθαλψη. Αυτά είναι πολύ βασικά, έτσι. Παιδεία, πολιτισμό. Να, τέσσερα πράγματα που μου έρθαν μέσα στο μυαλό, που οδηγούν εκεί πέρα. <laughs> <laughs> Τα βασικά, όχι τίποτα περισσότερο. <laughs> Απλό πράγμα η ευτυχία. Ε, ναι, δεν θέλω να χτίσει η πολιτεία στον καθένα από εμά βίλε. Ναι, πούμε. Μετράμε τι ήττε μα, μετράμε τι πληγέ μα κάθε φορά. Ε, εννοείται. Δηλαδή, βλέπω ότι συνέχεια το ε, ε, Εθνικό Σύστημα Υγεία ε, διαλύεται. Οι, οι γιατροί που δουλεύουν στο, στο Εθνικό Σύστημα Υγεία για μένα είναι ήρωε. Σημερινοί ήρωε. Αλλά ε, νομίζω ότι έχουν την τάση να τα βροντίξουν και να φύγουν αρκετοί από αυτού. Δουλεύουν πάρα πολύ και σκληρά. Στι 29 του μήνα θα παίξω, ε, θα παίξω ε, είναι η τελευταία μας εμφάνιση. Και θα παίξουμε ε, χωρίς χρήματα, δωρεάν, στα πλαίσια μιας προσπάθειας που κάνει ε, μια ομάδα γιατρών, ανασυσιολόγοι είναι κυρίως, ε, θυμάμαι καλά, που λέγονται Παρισία, και που ασχολούνται με την φροντίδα των ανθρώπων που είναι σε τελικό στάδιο, με τον πόνο, δηλαδή να απαλλήνουν τον πόνο. Από ό,τι μου είπαν οι ίδιοι, το κράτος, η κυβέρνηση, σπρώχνει να πάνε Αυτέ οι φροντίδε να πάνε στον ιδιωτικό τομέα. Mm. Ενώ θα έπρεπε να είναι φροντίδα mm. του κράτου. Νομίζω όλα πρόχνονται προ το... την ιδιωτική πρωτοβουλία. Και αυτή η ειδικότητα των αισθησιολόγου είναι και μια αδικημένη ειδικότητα. Δεν βρίσκει και ανθρώπου να το κάνουν αυτό και είναι και πάρα πολύ δύσκολο. Είναι και δύσκολο, ναι. Πού θα γίνει αυτή η συναυλία, Στα πάνε... Γιάννενα. Στα γεμπράβο, θα, γίνει ένα, θα γίνει ένα συνέδριο, mm -hmm. θα κάνουν ένα συνέδριο άνθρωποι να, να δείξουν το πρόβλημα, αυτό. να το αναδείξουν και σε αυτά τα πλαίσια. Είναι, είναι πολύ ωραίο αυτό που κάνει, ότι είσαι μέσα στι δράσει, μέσα στη συλλογικότητα, ότι κάνει συναυλίε για πράγματα αυτά που λε τα βασικά, τα οποία κινδυνεύουμε να τα χάσουμε. Για το νερό έκανε. Ναι. Πώ προσεγγίζει αυτέ τι δράσει, Δηλαδή, ας... έρχονται και σε βρίσκουν και με ποιο κριτήριο. Καταρχήν, μου αναγκάζουν τα τραγούδια τα ίδια να το κάνω. <laughs> με, με ποια έννοια, Τέχνη. Θεωρώ κι εγώ εδώ ότι κάνω τέχνη, <laughs> γιατί άμα δεν κάνω. <laughs> ας τα να πάνε. <laughs> <Δεν ξέρω. laughs> Αλλά η τέχνη είναι μια παρηγορητική διαδικασία. Εγώ νιώθω ότι αν θέλω να φανώ αντάξιο των τραγουδιών μου, πρέπει και, και ω άνθρωπο, και σαν κοινωνικό όν, να συμμετέχω σε τέτοιε διαδικασίε. Διαφορετικά τα ίδια μου τα τραγούδια θα με φτύσουν. Mm. Τα τραγούδια θα με φτύσουν. Πολύ, αυτό. πολύ, στόχημα, πολύ ωραίο αυτό. Mm. Ε, Έχει κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ. Εκεί ήθελα να πάω, Αχα. στην περίληψη. Και μάλιστα μέρος των εσόδων πήγε και για τους ανθρώπου, τους, ε, τους πυροπαθείς Στην Εύβοια, το ένα στη, και τα, τα δύο. Δώσαμε... Όχι σε κρατικού φορεί όχι, κιόλα. Ήτανε πολύ όχι, ξεκάθαρο όχι. όλο αυτό. Παίξαμε κιόλα και ήταν μια πολύ ωραία συναυλία. Στη Ραφίνα, νομίζω. Όχι στη Ραφίνα. Και, στη... Α, Παίξα... και στην Παίξαμε στην Εύβοια, Σε ένα νησάκι που είναι εκεί πέρα, έτσι που θέλουν και αυτό να το ιδιωτικοποιήσουν. Πάρα... Αυτό δεν είναι βόρεια είναι πιο κάτω. Είναι, ναι ναι ναι, 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 είναι το νησί των Ονείρων, αν θυμάμαι καλά. Στην Ερέτρια εκεί. κοντά. Ναι, Μπράβο. Ναι, ναι, το νησί των Ονείρων, λοιπόν. Ακριβώς. Και είδαμε, ας πούμε, να συμβαίνουν ωραία πράγματα. Καταρχήν μετά, μετά τη συναυλία είχαν μαζέψει όλα τα, τα σκουπίδια που συνήθω αφήνουν στι συναυλίες. Ε, και είδα μια ανάγκη του κόσμου εκεί πέρα να προστατεύσει αυτό το νησάκι των ονείρων. Που θέλουν να το κάνουν ξενοδοχεία, κάτι τέτοιο. Είναι κάτι που σε στενοχωρεί όταν μένουν σκουπίδια πίσω στις συναυλίες, έτσι. Εννοείται. Εννοείται γιατί αφενός επειδή ο, ο κόσμος που έρχεται, τουλάχιστον σε μένα, ε, ακούει τα μύρια όσα από απ τα καθεστωτικά έτσι, μέσα, ότι είναι άπλητη, είναι... Αυτό πώς το αντιμετωπίζει εσύ. Καλά, ε, Επισήμω δεν λέγεται. Λέγεται στα ΣΟΣ ή άλλε αυτά. Ε, λέγεται, ναι, ναι. ναι, ναι. Ε. Ε, Πώ να το αντιμετωπίσω... Ε, κα... Δεν ισχύει αυτό κατά τι να λέμε. Δεν Όχι, ισχύει. δεν ισχύει, ναι, αλλά ναι. σου δημιουργεί οργία ας πούμε, αυτή η αντιμετώπιση σε ένα κοινό που είναι. Αυτέ οι συλλογικότητε είναι κυρίω από κάτω σε σένα. Είναι άνθρωποι ναι. με ενδιαφέρον ναι, για τα ναι. κοινά. Ναι. Και εσύ το έχει καταφέρει. Δεν το... Ναι. Ο κόσμο δηλαδή έχει οδηγηθεί σε σένα μέσα από τι δικέ σου, τα δικά σου τραγούδια και δράσει. Ναι. Εντάξει, ειδικά τώρα στο διαδίκτυο υπάρχει πολύ σαπίλα. Mm -hmm. Δεν το συζητάμε. Επειδή υπάρχει η ανωνυμία που μπορεί ο καθένα να γράφει ό,τι θέλει, ό,τι του έρχεται. Αλλά νομίζω δεν πρέπει να το δίνουμε τόσο... τόσο μεγάλη σημασία. Αν το δίναμε θα έπρεπε ήδη, για μένα έχουν πει τα μύρια όσα. Αλλά... Δεν σε στεναχωρεί αυτό όταν το διαβάζεις. Κοίταξε, όταν το κα... κάτι όταν το κατανοώ δεν με στεναχωρεί. Όταν είναι ακατανόητο τότε κάπως με, με πειράζει. Mm -hmm. Και αντιλαμβάνομαι τους μηχανισμούς αυτούς. Αφού παίρνω θέση σε διάφορα πράγματα θα έχω και η δράση γενά και την αντίδραση. Ποιο είναι το ακατανόητο που σε πείραξε. Ξέρεις κάποιος κάποια στιγμή εκεί που διάβαζα κάποια σχόλια σε ένα δικό μου κομμάτι στο YouTube διαβάζω ότι ο γιος του Θανάση η ψωνάρα θα φάει μαχαιριές. Ω. Oh. Ναι. Oh. Ε... Και ποιο λόγο. Yeah. Τι σχέση είχε ο γιος σου. Βλέ, βλέπεις λοιπόν ότι είναι σχεδόν ακατανόητο. Εντελώς. Το είπα στο, στο γιό μου το, τον έναν το συγκεκριμένο και... Yeah. Το ψάξαμε και τον βρήκε. Mm. Mm. Έκανε ότι δεν το, δεν το ανέβασε αυτό, αλλά μέσω μετά το κατέβασε. Αλλά δεν μπορούσε να εξηγήσει και ο ίδιο γιατί, γιατί το βέβαια. έκανε. σω, σκέφτομαι εγώ, ίσω μπορεί να βρέθηκαν γιατί είχαν κάποιο κοινό γνωστό. Μπορεί να βρέθηκαν σε μια παρέα, μπορεί να του φάνηκε ίσω κάπω ο γιο μου, επειδή είναι και λίγο μίλητο, όπω είμαι και εγώ. Μπορεί να του φάνηκε και δεν ξέρω τι. Ή εύκολο θύμα. Χίλια χιλιά, δύο πράγματα. Mm τι έχουμε πάθει και έχουμε χάσει την ανθρωπιά μα και συμπεριφερόμαστε έτσι ο ένα άλλον. Νομίζω ότι τα περισσότερα που συμβαίνουν θέλουν να μα αποκολλήσουν, να μα χωρίσουν. Για να μπορούμε να είμαστε περισσότερο, να μα χειριστούν πιο εύκολα. Και ελάχιστα πράγματα είναι αυτά που ενώνουν του ανθρώπου. Μπορεί να το έχει κάποιο, να το έχει μέσα του αυτό. Να, να είναι συμπονετικό και να. Ε, αλληλέγγυος και τα λοιπά. αλλά γενικότερα η τάση είναι η αντίστροφη να μας ε, χωρίσει τον καθένα από τους υπόλοιπους έτσι να μας συρρυκνώσουν με το φόβο έτσι που κρέμεται πάνω από τα κεφάλια μας και να φτάσουμε στο σημείο που λέει και ο, ο Βαγέχος στο... σε ένα τραγούδι στο Διάβνο που έκανα ότι λέει η «Μα είναι στα αλήθεια ο άνθρωπος αυτός τόσο μικρός που τον πατάνε τα πόδια του τα ίδια» Ευτυχώ υπάρχουν και κάποιε διαδικασίε που μα προσπαθούν να κάνουν το αντίθετο, να μα ενώσουν, και η μουσική είναι ένα από αυτά, νομίζω. Μίλησε πριν για μηχανισμό. Ναι. Σε αυτά τα επικριτικά σχόλια δεν είπε, είναι ένα και ένα και ένα, είπε για μηχανισμό όμω. Που σημαίνει ότι θεωρεί ότι αυτό είναι λίγο οργανωμένο όλο το πράγμα. Αυτό που σα είπα για το γιο ναι, μου νομίζω οργανωμένο. είναι μια, ένα mm. κάτι ατομικό, δεν έχει να mm. κάνει κάτι συγκεκριμένο, αλλά σίγουρα. Έχω διαπιστώσει και εγώ, όταν παίρνω καμιά φορά θέση που είναι ενάντια ε, στου κυβερνώντε, σηκώνονται τα, τα στούκα στα νεοφιλελεύθερα, α πούμε, αυτοί που γράφουν έτσι, και γράφουν διάφορα πράγματα. Αρνητικά, ό,τι μπορούν να βρουν, α πούμε. Στην ε, συναυλία που κάναμε στη Θεσσαλονίκη στο Πανεπιστήμιο και πέσανε και τα δακρυγόνα, κάποιο για να αντιπαρατηθεί. Έγραψε ότι τι χάλια είναι αυτά. παίξανε σε ένα χώρο που κοντά ήταν ένα νοσοκομείο και ενοχλούσαν του ασθενεί και τέτοια πράγματα. Δηλαδή, ε, αυτά να... δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει ούτε μπορείς να απαντήσει ούτε τι τίποτα. Μπορεί να, δεν... ναι. να κάνει τον θυμό τέχνη, ή είναι άλλα συναισθήματα που γίνονται τέχνη. Για μένα το, το βασικό συνέστημα που με κατατρέχει σε σχέση με τη δημιουργία είναι η τρυφερότητα. Για μένα η τέχνη ή είναι παρηγορητική ή δεν υπάρχει δεν θα μπορούσα ποτέ να, να γράφω πεάνε για τους πολέμου και για αυτά. Με ανατριχιάζει αυτό το είδο τη μουσική κατεύθυνση, α πούμε, που κάνει του ανθρώπου να αφιονίζονται. Αυτό που με ενδιαφέρει, χωρί να το κάνω συνειδητά, έτσι μου έρχεται. Αυτά, αυτά, που βγάζω θέλω να κάνουν πιο οικία τα, τα Λοιπόν, Όπω είναι ο θάνατο, η φθορά. Πράγματα που δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε εύκολα μόνοι μας. Και που είναι πάνω απ' όλα. Ναι. Ε, νομίζω ότι ό, όλα θα είχαν λυθεί. Μια και φτάσαμε στο συγκεκριμένο θέμα. Ό, όλα θα είχαν λυθεί και θα ήταν ο κόσμο καλύτερο. Αν αυτοί που κυβερνούν φέρναν ε, κάποια στιγμή στον εαυτό του ότι και αυτοί δεν θα υπάρχουν ε, κάποια στιγμή. Νομίζω θεωρούν ότι είναι αθάνατοι για να, κάνουν, να έχουν τέτοια σκληρότητα και να καταδυναστεύουν τον κόσμο. Οφείλεται στο ότι δεν έχει περάσει από το μυαλό του ότι κάποτε αυτοί θα πεθάνουν. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Μήπω το έχουν καταλάβει και σου λέει τώρα είναι εφήμερο το παν, οπότε ό,τι προλάβουμε. Δεν ξέρω. Η αίσθησή μου είναι ότι όταν νιώσει ας πούμε τη φθαρτότητα και ότι πλησιάζει και η δικιά σου ανυπαρξία κάποια στιγμή, αυτό κατά βάση σε κάνει πιο συγκαταβατικό και καλύτερο σαν, σαν Κανονικά, άνθρωπο. Γιατί ναι. τι θα αφήσει. Θα αφήσει ένα χνάρι πίσω. Τι θα είναι αυτό το χνάρι, Θα, θα είναι πόνο και δυστυχία. Εσύ νιώθω ότι βασανίζεσαι εντό εισαγωγικών. Ναι. Ανήκει σε αυτού του ανθρώπου που θέλει να αφήσει κάτι πίσω σου και μια παρακαταθήκη. Δεν λέω ότι θέλω να αφήσω κάτι, δεν το κάνω συνειδητά. Δηλαδή δεν έχω αυτή την. Πώ να το πω. Δεν έχω σκέψη. Όταν γράφω τραγούδια δεν έχω καμία σκέψη. Αλλά παρατηρώντα βλέπω ότι η ζωή μα είναι ένα, μια μικρή διαδρομή μου δόθηκε αυτό το χάρισμα και κατάρα ταυτόχρονα έτσι γιατί έχει πολύ δύσκολο δρόμο η ζωή. Έχει όμως και σημαντικές και σπουδαίες στιγμές. Μου δόθηκε αυτό το ας πούμε το αυτή η Πώς θα την τιμήσω. Θα την τιμήσω σκ... σκορπώντας ας πούμε στους γύρω μου πόνο. Όχι. Πρέπει να το αποτύπωμά μου που θα αφήσω να είναι τουλάχιστον οδέντερο. αν, όχι θετικό ο Ουδέτερο δεν θα αφήσει με τίποτα. Ναι. Θα μου πει, δεν θα το πω εγώ, θα το πει ο κόσμο μετά και τα ναι, λοιπά. Θα δούμε. Αλλά... Όχι μόνο ο κόσμο. Και πρώτη η γυναίκα μου. <laughs> η γυναίκα σου, γιατί η γυναίκα σου τι σου λέει γι' αυτό. Για αυτή τη σφραγίδα τι <laughs> σου λέει, ας πούμε. Όχι, δεν δε λέει λέει αυτό, αλλά επειδή με βλέπει την καθημερινότητά μου, έχω κι εγώ <laughs> τα στραβά μου. <laughs> <laughs> δεν είναι αυτό το δημόσιο δηλαδή. Έξι, <laughs> ναι. Ξέρω εγώ. <laughs> Όπω όλοι στη, εξάλλου στη, στην τέχνη, στα τρα, τραγούδια, ας πούμε, την ώρα της δημιουργίας, που είναι μια υπερδιέγερση του νου, θα λέγαμε, ο άνθρωπος ξεφεύγει, ο καλλιτέχνης, ο δημιουργός ξεφεύγει από την καθημερινότητά του. Το αποτέλεσμα τον ξεπερνά. Δηλαδή μπορεί να είσαι, θα έλεγα ακόμα και σκάρτος σαν άνθρωπος και όμως να βγάλεις σπουδαία τέχνη. Και έχει συμβεί πολλές φορές. Έχει συμβεί, ναι. Γιατί ξεφεύγει από την ανθρώπινη του κατάσταση για την κλίμακα εκείνη τη στιγμή. Mm -hmm. Είναι κάτι άλλο. Και μετά επανέρχεται. Το έχει πει άλλωστε και ο ίδιο. Ναι. Ατέλεια ίσον και ελευθερία ω έναν βαθμό. Ε, ε, ευαλωτότητα. όσο, όσο πιο ευάλωτο, τόσο Ευάλω. πιο ελεύθερη. Αυτό, <laughs> αυτό. Το είχα συγκρατήσει. δεν είναι η, η... Είμαστε και ατελεί. Γιατί εξελισσόμαστε αυτό. συνέχεια. Okay. <laughs> τα, τα, όντα ή τα, ας πούμε, τα, άψυχα που είναι τέλεια δεν χρειάζονται εξέλιξη. Η έμπνευση, η μουσική στην περίπτωση σου ναι. και η στη χουργή, ναι. και δεν είναι και λίγο εξωτερήκευση εσωτερικών πληγών που προσπαθείς να τις επεξεργαστείς και τις βγάζεις στην τέχνη. Δεν, αυτό δεν είναι η φταρτότητα μέσα και η ατέλεια που λέει η έφη. Στην περίπτωσή μου είναι ένα μείγμα. Είναι και βιώματα και βιωματικά πράγματα. Έχω την εντύπωση ότι είναι και πράγματα που δεν έχω βιώσει εγώ που βρίσκουν ας πούμε σε μένα κάποια έξοδο. Καταγράφω τουλάχιστον στοιχουργικά νομίζω ότι Καταγράφω και πράγματα που υπάρχουν στο συλλογικό ασυνείδητο, που δεν είναι κατά δικά μου, είναι ένα μείγμα δηλαδή. Τώρα, εγώ να τολμήσω να ρωτήσω. Είσαι ένα άνθρωπο που μεγάλωσε στην επαρχία, έτσι. Ναι. Και βάζει μέσα στα τραγούδια και σε μια εποχή που δεν υπήρχε και το ίντερνετ, έτσι. Αυτή ναι. ευκολία, αν θέλει, τη τεχνολογία. Ναι. Πώ ήρθε και σε βρήκε η πίεση ποιητών από τη Λατινική Αμερική, δηλαδή πώ ψάχτηκε, πώ μπορεί ένα άνθρωπο σε μια επαρχιακή πόλη να μπορέσει να να ψάξει και να τα βρει όλα αυτά. Και όχι μόνο αυτό. Πώ βγαίνει λισάρι Παπα Κωνσταντίνου. <laughs> δηλαδή οι έννοιε, οι λέξει, <laughs> να ψάχνεις τι θέλει να πει. Ο δρόμο προ τη γνώση είναι μια προσωπική πορεία που δεν έχει να κάνει νομίζω με τον τόπο. Αν θε mm. κάτι, θα οδηγηθεί εκεί. Μου ήρθε τώρα στο μυαλό μια ταινία, το Πατέρα Αφέντη. Τρομερή ταινία των αδερφών Ταβιάννη. Είναι ένα παιδάκι που το έχει ο πατέρα του, το σταμάτησε από το σχολείο και το έχει στα, στα πρόβατα, γιατί είναι κάπου στη Σικελία, ας πούμε. Ένα. Το παιδί όμως ήθελε να, ήθελε, να μάθει, ήθελε να, μάθει, Πέρασε διάφορα, πέρα από το ότι δεν τον άφηνε ο πατέρα του. Εν τέλει κατέληξε να μάθει. Θέλω να πω ότι ναι μεν υπάρχουν δυσκολίε για κάποιον άνθρωπο της υπέθρου, της περιφέρειας, αλλά αν έχει μέσα το σαράκι το να μάθει τις γνώσεις, τότε... Πριν ακόμα πάω στο σχολείο, είχα μάθει να διαβάζω κατά ένα περίεργο τρόπο. Οι γονεί μου αγράμματοι τελείω, δεν με βοήθησε κανεί. Και διάβαζα πάρα πολύ. Ε, για μένα τα καλύτερα δώρα ήταν τα βιβλία. Οξύνθηκε η φαντασία μου πάρα πολύ. Νομίζω με βοήθησε στη συνέχεια αυτό το πράγμα. Από ένα σημείο και μετά, ειδικά τώρα που μεγάλωσα, άρχισα να χάνω τη συγκέντρωσή μου στο διάβασμα. Επομένω, εκτό των άλλων, εκτό το μου αρέσει περιεκτικότητα και εικονοπλασία της ποιήσης. Ένας άλλος λόγος που με έχει οδηγήσει αναγκαστικά στην ποιήση είναι ότι δεν χρειάζεται συγκέντρωση. <laughs> <laughs> Όπως διαβάζεις ας πούμε ένα μυθιστόρημα ή ένα δοκίμιο. <laughs> Εγώ επανέρχομαι πολλές φορές πίσω. Διαβάζω σχεδόν μηχανικά πολλές φορές. <laughs> Φεύγει το μυαλό μου δηλαδή. Και πρέπει να γυρίσω πίσω να διαβάσω. Ενώ η ποιήση δεν, δεν το χρειάζεται αυτό. Άρα όλα αυτά περνάνε στο συνείδητο και έρχονται μετά και στο στίχο και στη μουσική. Όσο πιο πολύ διαβάζει, εγώ το λέω σε όλου όσου θέλουν να ασχοληθούν με τη μουσική: δύο πράγματα είναι ένα, να διαβάζει πολύ. Και το δεύτερο, ίσω και το πιο σημαντικό, να έχει παρατηρητικότητα. Να παρατηρεί. Και μάλιστα, όσο πιο ασήμαντο είναι αυτό που παρατηρεί, αν έχει και το χάρισμα, το ταλέντο και το αναδείξει, αυτό είναι, είναι τέχνη. Πάμε για τρει συναυλίε. Και είναι sold out. Πού το αποδίδεις εσύ το. Ότι... Ε, να πω λίγο και ναι. για το sold out. Το sold out επίση. Που το λέμε έτσι. Έχει να κάνει με τα όρη που βάζει εσύ στο χώρο. Δηλαδή μπορείς να κάνεις sold out και εδώ μέσα να πεις ότι... <laughs> γιατί τώρα <laughs> δεν, θες, <laughs> δεν θες, να λέμε ότι είσαι sold out. Γιατί... Ε, Κοιτάξτε, εμείς δε το... δεν θέλουμε <laughs> άλλο ναι. εδώ μέσα, είναι η αλήθεια. <laughs> 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 σε θέλουμε σε αυτό <laughs> το τέτα <το> από... <laughs> Σε ένα χώρο μπορείς να βάλεις <laughs> 4.000 άτομα, να πεις σταματάω εδώ, μπορείς να βάλεις 5, μπορείς να βάλεις 6 και βγαίνουν και τα sold out. δεν είναι χώροι μικρή που πηγαίνει. Ναι, τα χρησιμοποιούμε και λίγο σαν... Έπαθλα αυτά, ας πούμε, και εντάξει μπορούμε το τους sold να το λέμε ελληνικά, ας πούμε, λαρισαίκα. Είμαστε τίγκα. Oh. Αυτό και έτσι <Σή> θα είναι τίγκα ο Θανάσης. Θα είμαστε εκεί. Είναι ένα κοινό που το στήσει σιγά σιγά λιθαράκι, λιθαράκι. Και κάθε φορά γίνεται όλο και μεγαλύτερο. Πέρασε πολλοί χρόνοι. Ναι. πολλά χρόνια. Μάλιστα στην αρχή, τίποτα. Δεν το περίμενε κιόλα ότι. Όχι, δεν το περίμενα, αλλά δεν το επιδίωκα κιόλα. Για μένα το κλειδί είναι εκεί. Όταν επιδιώκει κάτι, αυτό σου δημιουργεί καταστάσει περίεργες. Αν είσαι χαλαρό, μπορεί να έρθει πιο, πιο ήρεμα και πιο. και να μπορείς να το διαχειριστεί ναι. και καλύτερα δηλαδή. Ναι, έγινε σε βάθος χρόνου, πάντα, 30 mm -hmm. χρόνων και. Mm -hmm. Όταν ξεκινούσε, ένιωθε λίγη μοναξιά σε σχέση με αυτό που ήσουν, με τα πράγματα που έκανε, που διάβαζε, που ήσουν λίγο ψαχμένο. Έβει και ανθρώπου κάπου κάπως να κουμπίσει, να έχουν ευρωπαίδει με τον ίδιο τρόπο σκέψη. Τώρα βλέπει ότι έχει κοινό πάνω στο οποίο κουμπά και mm. που έρχεται. Γιατί ακριβώ ναι. το κάνει να ψάχνει πράγματα, να mm. μαθαίνει. Νομίζω το βασικότερο που γίνεται είναι ότι να βιώνει. Περισσότεροι που έρχονται και μου μιλάνε, ε, μου λένε ότι θανάσι μα ακίζουν τα τραγούδια χωρί να ξέρουμε γιατί. Mm. <laughs> και εσύ μπορεί να εξηγήσει γιατί. Η μόνη εξήγηση να, που μπορώ να δώσω είναι αυτό που σας είπα και πριν, ότι ανασύρω κάποια πράγματα από το συλλογικό ασυνείδητο, αυτό το πράγμα νομίζω τους, τους αγγίζει όσον αφορά τα τραγούδια. Επίσης, έχω την εντύπωση ότι τους, ε, τους βοηθάει και το ότι είμαι, είμαι ειλικρινής στη στάση μου και, και την ώρα δηλαδή, που τον συναφιλιώνω και όλα αυτά. Δεν είμαι κάτι ξεχωριστό, όπως είμαι και εδώ <laughs> αυτή τη στιγμή, όπως αντιλαμβάνεστε. Και, οπότε ξεπερνάνε τις διάφορες αδυναμίες που έχω. Ειδικά ο νέος κόσμος έχει πολύ μεγάλη ανάγκη από ειλικρίνεια. Ίσως πιέζονται από τις συνθήκες και στο σπίτι τους ακόμα. Ειδικά στις μεγάλες πόλεις, κατά τη γνώμη μου, όπως είναι η Αθήνα. Στον αγώνα για την επιβίωση στην άνθρωπή μας, στην αρχή μπορεί να, με συγκεκριμένα, να τους βάζουν να με συγκεκριμένα ρούχα, να συμπεριφέρονται με συγκεκριμένο τρόπο. Υποδίονται δηλαδή ένα ρόλο. Όταν αυτό κρατήσει χρόνια, όταν άλλος εργάζεται για 20, 25, 30 χρόνια. Μερικές φορές, συχνά γίνεται αυτό νομίζω, αυτός ο ρόλος γίνεται ένα με, το, με την προσωπικότητά του και το κρατάει την ίδια στάση και στις σχέσεις του. Αυτό είναι ένα δύσκολο θέμα που επίσης μας κάνει να είμαστε ξεχωριστοί και έχει βαθιά μέσα του την ανάγκη να συνεπάρξει με τους άλλους. Αλλά εγώ βλέπω αυτό το στήσιμο συνήθως, όταν συναντάω κάποιους. Τους νέους ό, το νέους, το, όταν του συναντάς εκτός σκηνής, πώς τους βλέπεις? Είναι, είναι εξαιρετική περίπτωση. Τουλάχιστον αυτοί που βλέπω που έρχονται στη συναυλία mm. μου. Δηλαδή, το επίπεδό τους, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ πιο πάνω από ό,τι ήταν το δικό μου ή το γύρω μου στην αντίστοιχη ηλικία και δεν ξέρω, νιώθω ότι μπορεί να κάνουν τα πράγματα καλύτερα, <laughs> να κάνουν τον κόσμο καλύτερο. Είναι παρότι βοβαρδίζονται από πολλή πληροφορία και μπορεί να χαθεί εκεί μέσα. Βλέπω και φωτεινά έτσι μυαλά, κάθομαι μετά τις συναυλίες, παρότι μπορεί να είμαι κουρασμένος κουρέλι, mm -hmm. δεν θέλω αφενός μένα να περιφρονήσω τους ανθρώπους, αλλά ύστερα παίρνω και δώρα, γιατί από τις κουβέντες μέσα πηγαίνουν σπουδαία πράγματα. Ίσως και τραγούδια. Μπορεί. Ε, Πώ θα μπει τα τραγούδια, υπάρχουν, υπάρχει μια ιδιαίτερη συνθήκη, μια ιδιαίτερη, ένα ιδιαίτερο τρόπο που μπορεί να σκεφτεί ένα στίχο ή να σου έρθει μουσική. Ποια είναι η διαδικασία. Ε, για τη μουσική δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα, γιατί έρχεται μάλλον από ένα πολύ αφηρημένο κόσμο και δεν ξέρω πότε θα μορφθεί. Η αλήθεια είναι ότι ψιλοκάθουμε όταν είμαι κάποια στιγμή χαλαρό, κάθουμε, ξεκινάω να κρατσονάω και πέρα τα όργανα, αντιλαμβάνομαι σχετικά γρήγορα αν μπορώ να οδηγηθώ κάπου ή όχι και τα, τα παρατάω και δεν ασχολούμαι ή συνεχίζω. Δεν ξέρω αν υπάρχουν τίποτα έτσι, τρικάκια που χρησιμοποιεί κάποιο Πέρα από αυτό, από το να ασχολείσαι, να κάθεσαι. Mm. Για το στίχο έχω βρει διάφορα έτσι, κολπάκια. Παράδειγμα. <laughs> θα, θα σας πω ένα από αυτά. Όταν α, μου αρέσει κάποιο κομμάτι σαν ακροατή, μπορεί να το βάλω να παίζει για, για ώρες. Και δυο, και τρεις ώρες μπορεί. Αυτό το συνεχόμενο άκουσμα, που για μένα είναι βαθιά συγκινητικό, με φτάνει και εμένα σε μια κατάσταση έτσι περίεργη. Ίσως συμβαίνει αυτή η αναταραχή που λέω, <laughs> η υπερδιέγερση του νου. Και αρκετές φορές με έχει οδηγήσει στο να γράψω στίχους, οι οποίοι όμως περιορίζονται από το... Αυτό το συνέστημα από το... που δημιουργεί το τραγούδι. Να, να σου μεταφέρω ήθελα λίγο κάτι την περίοδο των πανελληνικών εξετάσεων. Υπήρξε ένα σχόλιο στο Twitter, στα social media yeah. που τέλος πάντων πολλά γράφονται και έγραψε κάποιος ε, «Ζω για τη στιγμή που στις πανελληνικές εξετάσεις και στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας θα πέσει ένα τραγούδι ah. του Τανάσης ah. από Κωνσταντίνου». <laughs> <laughs> και το βρήκα πάρα πολύ ωραίο. Ναι, να πω κάτι και πάνω σε αυτό. Δε, νομίζω... Νομίζεις, Ζορίζεται. Το, <laughs> ναι, αυτό βλέπω. Συμβα... Συμβαίνει το εξής. Έχω την εντύπωση ότι η μουσική δίνει μια όθηση στα λόγια και ξεγελάει ε, τον κόσμο. Αν πάρεις στη μουσική τα ίδια λόγια, ας πούμε αν τα έβγαζες σε κάποιο βιβλίο, δεν θα τα διάβαζε κανείς. Νομίζω ότι έχει μεγάλη δύναμη η μουσική και τα... Ε, Αποκτούν μεγαλύτερη διάσταση τα, τα λόγια. Οπότε δεν, δεν. Εγώ δεν είμαι σίγουρος γι' <laughs> αυτό. <laughs> <laughs> Από λόγια ξεκίνησε όμω. Και θυμάμαι στην προηγούμενη συνέντευξη ναι, που είχαμε ισχύ. κάνει την τηλεφωνική, mm. Στο Λοίζο τα έστελνε. Και ο Λοίζο του άρεσαν τα λόγια. Ναι, του άρεσαν. Δεν ξέρω τι... γιατί. Ναι. Όχι, δεν ναι. ξέρω γιατί του άρεσαν. Γιατί <laughs> έχει. αυτή βρήκε. Ασφάλεια στου στίχους σου όμω. <laughs> Αφού οι στίχοι σου ξεχωρίζουν μαζί με τη Και μουσική. Εντάξει, σου Ναι. Εντάξει. Ναι το ότι τα βγάζω σημαίνει ότι περνάνε από το φίλτρο που έχω yeah. δεν, τα, δεν είμαι απατεώνας, δεν βγάζω ότι να είναι δεν λέω αυτό αλλά λέω ίσως να υπάρχει μια περεκτίμηση γιατί μπαίνει η μουσική στη μέση η μουσική είναι κάπως σαν το δούριο ύπο μπορεί να αλώσει ας πούμε, τις mm -hmm. ψυχές yeah. των ανθρώπων mm -hmm. και να εσταλλάξει και τα λόγια που διαφορετικά μπορεί να μην είχαν ας πούμε, την ίδια δύναμη η ένταση μόνα τους. αυτό λέω η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησα πραγματικά σαν σαν στεχουργός. Έγραφα από mm. μικρό. Αλλά όσο πιο πίσω πάω, και η περίπτωση του Λοίζου είναι αρκετά πίσω, είναι το 80 περίπου. Τι ηλικία είχε, Ήταν... 69 79, Κάπου εκεί κάποια τα είχα γράψει και πιο πριν. Κάτι είδε ο Λοΐζος. Υπήρχε από τότε, ας πούμε, το δικό μου το ε, στριφνό ύφο. Ακόμα και τότε είχα λόγια από, απ τον τόπο που μεγάλωσα. Αλλά εγώ κοιτάζοντα τα έτσι από μακριά βλέπω ότι ήταν άγουρα κάπως. Δεν υπήρχε αυτή η εσωτερικότητα που μπορώ να πω ότι έχω τώρα. Και γι' αυτό δεν με ικανοποιούν, ας πούμε, τόσο πολύ. Τα παλιά. <laughs> πρέπει όχι να όχι είμαστε πινά, αυστηροί ναι. με τον εαυτό ναι. μας. Έτσι, δεν είναι αυστηροί αντικειμε... όσο γίνεται αντικειμενικά. Από εκείνη τη φορνιά όμω, ναι. θα είχε εξυπηρετήσει και ο μαύρο γάτο. Νομίζω ότι το είχα δώσει και αυτό στο Μάνο Λουίζο. Δεν, δεν βρήκα κάτι από τη μελοποίησή του και ε, τα τραγούδια αυτά θα τα έλεγε ο Βασίλη Παπαγουσταντίνο. Έμεινε η γνωριμία και όταν. Τόσα χρόνια μετά όμω, αυτό το τραγούδι παραμένει επίκαιρο. Ούτω ή άλλω δεν γράφω και επίκαιρα εγώ. Αν θα δείτε, δεν... δεν... <κοί> Δεν είμαι χρονογράφος. Ε, μπροστά, πίσω. Πολλέ <laughs> 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 Πολλές <Παντούς laughs> φορές, φορές πίσω τον κοιτάς πίσω, κοιτάς μπροστά. Δηλαδή είναι με, σωστό. Με, με, την έννοια Βλέπεις ότι επανε, επανέρχονται πράγματα. Ας πούμε όταν έγραφα τραγούδια για την ξενιτιά που γράφω από πολύ παλιά, όπως είναι η Αμερική και παλιότερα, τότε δεν υπήρχε σε μεγάλο βαθμό αυτό το φαινόμενο. Και όμως σε μένα μου έρχονταν να τα καταγράψω αυτά. Και να που έγιναν επίκαιρα. Εδώ και πολλά χρόνια, ας πούμε, ξενιτεύονται mm. νέα ναι, τα παιδιά. Στο Στίχο mm. είχε από μικρό έφεση. Ναι. Στη ναι. μουσική σου είπε ο Λοίζος, Θανάσι Άστο. άστο. Εκεί πώ σου φάνηκε. Θε... Πώ ξεκινά να γράφει και μουσική και σου λέει Θανάσι Άστο. Πού με... είναι ένα συνθέτη πολύ ναι. γνωστό. Πολύ... Ναι, ναι, και το, ναι, τον αγαπούσα. Ναι, ναι, το... Και κανονικά θα έπρεπε να τον λάβω υπόψη μου. Αλλά δεν ξέρω, όταν έχει κάτι μέσα σου που σε τρώει. Δεν το παρατά. Δεν το παρατά. Ναι, και, και από ό,τι θυμάμαι κιόλα, δεν με πείραξε κιόλα αυτό που είπε. Δεν, είναι, δεν έχω αρνητικά συναισθήματα στο μυαλό μου. λέω εντάξει. Θα το άρεσε. Τι να κάνουμε. Ναι. <laughs> Ξέρεις μας, ήταν ο Μάτσα. Είχαμε εδώ το, το μήνο Μάτσα που μα ναι. έλεγε για το Φίλιπ Γκλά στην Αμερική. Ναι. Ναι. Που του είπε ο δάσκαλο στη σχολή γιατί σε αυτή φίτησε και ναι. ο Μάτσα. Του είπε ο δάσκαλο του Φίλιπ Γκλά. Επαναλαμβανόμενο συνέχεια. Δεν παρέχει. Έγινε ταξιτζή ο Φίλιπ Γκλά. Το ξέρω, το ξέρω. Η μουσική που θα έπρεπε μαζί μου, α πούμε, που λένε Αν πα σε ένα νησί μόνο σου, ε, μου αρέσει τρομερά ο Φιλιππλάσι. Για μένα είναι η μουσική του περιβάλλοντο ε, αυτό που κάνει. Mm. Κάπω έτσι θα τραγουδούσε ναι, τα δέντρα, τα πουλιά, όλα αυτά. Είναι, για μένα είναι εξαιρετικό δημιουργό. Και ξέρω, ε, ξέρω και για τη ζωή του και ότι ήταν τα και αυτά. <laughs> και να ζήσει χίλια χρόνια άνθρωπο, ακόμα είναι ενεργό. Και ο Τόμ ναι. Και τον... <laughs> <καλές>. <laughs> Νομίζω ότι έχει πολλά στοιχεία από τον Tom Waits <laughs> Ναι <laughs> <laughs> Τι άλλο ακούς σε επίπεδο μουσικής Τι, που σου αρέσει ακούω, ακούω διάφορα πράγματα Θα αφήσω στην άκρη την παραδοσιακή ελληνική μουσική αλλά και τις παραδοσιακές μουσικές άλλων χωρών που είναι για μένα κορυφαία περίπτωση δημιουργίας και ας πάμε επίσης θα, έβαζα σε αυτή την κατεύθυνση και μου αρέσει πάρα πολύ η αναγεννησιακή μουσική, oh. η μπαρόκ, η μίνιμαλ μουσική με προεξάρχοντα τον Philip Γκλάς και ελληνικά και, και ξένα. Ψάχνω με γενικώ να, να ακούσω καινούργια πράγματα. Περίεργα ακούσματα για Θεσσαλία. Αν έλεγε ότι η μουσική μου είναι αποτέλεσμα ε, διαφόρων επιρροών, τι θα έβαζε μέσα. Και... Νομίζω κάπω ο καθένα από εμά που δημιουργεί είναι σαν τη που Πηγαίνει σε διάφορα λουλούδια ας πούμε, και παίρνει τη yeah. γύρη και φτιάχνει το δικό τη μέλι. Δεν μπορώ να βάλω ούτε ποσοστά ούτε έτσι. Πάντω, περίεργο λαϊκό δεν θα το έλεγε σήμερα όπω το είχε πει ο Χατζηδάκη <laughs> όταν του πήγε στην κασέτα. Δεν το είχε γράψει ο Χατζηδάκη. Νομίζω ήταν, ε, το είχε γράψει ίσω κάποιο από του ανθρώπου που τα επιλέγανε πριν από αυτόν. Mm. Ε, ναι. Ε, είχε βάλει ένα ερωτηματικό ακλικό κιόλα και έγραφε περίεργο λαϊκό να ξαναποστεί. <laughs> <laughs> Τι γίνεται, επειδή είμαι απέδευτο και πρωτόγονο στον τρόπο που γράφω μουσική, έχω άγνοια το κινδύνο. Επομένω, το μόνο που με, ε, με, οδηγεί σε αυτό που κάνω είναι η αισθητική άποψη που έχω. Που κι αυτή δεν ξέρουμε πώ δημιουργείται στου ανθρώπου. Αυτή λοιπόν δεν έχει να κάνει με ιδιαίτερου κανόνε όπω μαθαίνονται στι μουσικέ σχολέ. Οπότε κάνω περίεργα πράγματα. Πώ ορίζει την αισθητική εσύ, Έλατε. Δεν ξέρω πώ δημιουργείται. Mm -hmm. στον καθένα μας υπάρχει από πριν μέσα κάτι ας πούμε, επεκτείνεται είναι αποτέλεσμα μόνο των όσων προσλαμβάνει ή υπάρχει και κάτι μέσα του δεν ξέρω, είναι ανεξιχνίαστο ε, αυτό που εννοώ είναι, εσύ σαν αισθητική ναι. τι ορίζεις στο εξωτερικό περιβάλλον τι είναι για σένα αισθητική σε αυτό που βλέπεις στον τρόπο ζωής, στο περιβάλλον, στα πάντα η αντίληψη το ωραίο θα έλεγα mm. να μπορούμε να αντιλαμβάνουμε το ωραίο Κάπως έτσι <χει> Αλλά και πάλι δεν, δεν λέω πολλά πράγματα είναι, δεν, Νομίζω δεν μπορώ να το, να το εξηγήσω mm -hmm. Απλά το Εκ το αποτελέσματος Βγάζω κάποια συμπεράσματα Τι ακούω, τι βλέπω Τι διαβάζω Αυτό δεν είναι κάτι, mm. κάτι άλλο Συγκεκριμένο ναι. Mm -hmm. Το παρέλειψα πριν και τα ρώτησα. Στον ντοκιματέρ που γύρισε, έχει διαλέξει τόπου απίστευτη ομορφιά στη Θεσσαλία. Δηλαδή, δεν μα ταξίδευσε μόνο σε τραγούδια, μα ταξίδευσε και στον τόπο και πάρα πολύ ωραία. Εγώ είχα και μία ανησυχία με όσα έγιναν, Δηλαδή, είναι εντάξει αυτή η τόπη. Είναι η τα... συγκεκριμένη. Ναι, ο συγκεκριμένο, το πρώτο μέρο που είναι γυρισμένο στι εκβολέ του ποινιού, έχει υπάρξει μεγάλη καταστροφή. Και στην ξηρά, αλλά και στη θάλασσα. Η θάλασσα έχει βρωμίσει από το... όλα όσα έφερε ο ποινιός. Έχει φτάσει σχεδόν μέχρι τη χαλκιδική, μου λέγανε. Αν την αφήσουμε τη φύση, θα επανέλθει. Δεν... Mm -hmm. Οπότε σε ένα βαθμό κατέγραψε και την ομορφιά. Ναι, ισχύει ναι. και αυτό. Ο τρόπο που γράφει δείχνει ότι έχεις... είναι αυτό που είπε, το ασυνείδητο που υπάρχει. Ναι. Και σου βγαίνει σε τρόπου έκφραση. Θεωρεί ότι υπάρχει κάτι ανώτερο πιστεύει δηλαδή σε κάτι ανώτερο ή θεωρεί ότι το ανώτερο είναι μέσα μα και πρέπει να mm. το βρούμε. Mm. Όχι, δεν, δεν, έχω πιστέψει σε μια ανώτερη δύναμη έλογη. Δεν έχω νιώσει την ύπαρξη του Θεού. Και λέω, χρησιμοποιώ δεν έχω νιώσει, γιατί για μένα είναι ή ε, ε, νιώθει κάτι ή δεν νιώθει Δεν έχει να κάνει τόσο με το, με το, ορθολογικό στοιχείο. Εκείνο που στο οποίο τα τελευταία χρόνια έχω καταλήξει, είναι κάτι που έχει πει ο Σοπενχάουερ, ότι αυτό που κινεί τα νήματα του σύμπαντο είναι η θέληση για ζωή. Η θέληση να υπάρχει. Δηλαδή, ε, κι εγώ ε, διααισθάνομαι ότι το, το σύμπαν θέλει να υπάρχει. Άλογα όμω. Έτσι mm -hmm. Έτσι μπορώ να εξηγήσω και του φυσικού νόμου. Αλλιώ δεν μπορώ να εξηγήσω τι σοϊ πράγμα είναι οι φυσικοί νόμοι. Δεν δημιουργήθηκαν από τον άνθρωπο. Δημιουργήθηκαν από το σύμπαν. Τι είναι οι φυσικοί νόμοι. Νομίζω ότι, ότι είναι, δείχνουν ακριβώ την προσπάθεια του σύμπαντο. Να υπάρχει. Μια τέτοια σύνδεση ήθελα να κάνω και στο ντοκιμαντέρ που, mm -hmm. που λέμε. Αντικειμενοποίηση της προσπάθειας του σύμπαντο να υπάρχει είναι η φύση. Το βλέπουμε παντού στη φύση αυτό το πράγμα. Ε, βλέπουμε ας πούμε τον κησό που δεν έχει κορμό για να σταθεί μόνο του και πιάνεται από τα απλά τάνια, από διάφορα δέντρα για να μπορεί να φτάσει ψηλά στον ήλιο και επίση να απομυζήσει και από τα δέντρα χυμούς. Mm. Το βλέπουμε και στου ανθρώπου. Το βλέπουμε παντού τη θέληση του σύμπαντο να υπάρχει. Το βλέπουμε και στη μουσική λοιπόν αυτό το πράγμα. Για μένα δεν μπορώ να το εξηγήσω πάρα πολύ καλά αυτό και θα μακρηγορήσω, αλλά και η μουσική είναι και αυτή η αντικειμενοποίηση τη θέληση του σύμπαντο να υπάρχει. Στηρίζεται στου φυσικού νόμου κατά βάση, είναι η τέχνη που στηρίζεται απόλυτα στου φυσικού νόμου. Και έχει τον αντίκτυπο που έχει και η φύση. Όπω η φύση Μα στηρίζει με την ομορφιά τη. Αν δεν υπήρχε η φύση και η ομορφιά τη, ήμασταν χαμένοι από mm -hmm. χέρι. Με παρόμοιο τρόπο, ε, αντίστοιχη ομορφιά ε, και αλήθεια έχει και η μουσική. Γι' αυτό και χτυπάει ε, στο βάθο τον άνθρωπο. Εκφράζει την ουσία του κόσμου, όπω και η φύση. Και οι ιστορίε που φτιάχνει, ο κόσμο που φτιάχνει, οι κόσμοι που φτιάχνει και μέσα στι οποίε ε, θέλουν και άλλοι να υπάρχουν μαζί mm. του. <laughs> <laughs> Μα υπάρχουμε, όλοι υπάρχουμε <laughs> Κάποια στιγμή είχα πάει, είναι κοινά αυτά τα πράγματα. Είχα πάει για κανένα δύο χρόνια περίπου ε, να κάνω γιόγκα για να διευρύνω την αντίληψή μου, ας πούμε. Ναι. Εκεί άκουσα κάτι πολύ ωραίο από μια από την ιδρύτρια του συγκεκριμένου κέντρου. Που είπε ότι οι άνθρωποι είναι όπω τα νησιά. Φαίνονται να είναι ξεχωριστά. Αν όμω με κάποιο τρόπο μπορούσα να να τραβήξουμε το νερό της θάλασσας, θα βλέπουμε ότι από κάτω υπάρχει κυνήγι. Με τον ίδιο τρόπο, λέει και οι άνθρωποι, φαίνονται ότι είναι ξεχωριστά όντα, αλλά τους συνδέει κάτι βαθύτερο. Για μένα αυτό μάλλον είναι το συλλογικό ασυνείδητο. Mm -hmm. Επομένως, αυτό που περιγράφω υπάρχει. Απλά το αναδεικνύω, mm -hmm. δηλαδή δεν είναι κατανάγη κάτι δικό μου. Πολύ ορθολογισμό δεν έχει πέσει. Δεν πρέπει να αφήνουμε και λίγο τη μαγεία να μα συνεπαίνει. Γιατί είμαστε, τα εξηγούμε όλα εμπειρικά και πάμε σε μια απομάγευση. Που ουσιαστικά. Δηλαδή όλα, όλα εξηγούνται. Δεν πρέπει να αφήνουμε και κάτι έτσι να υπάρχει από πάνω, σα σύννεφο, αλλά να μην μπορεί να το εξηγήσει. Εδώ γίνεται ένα λάθο. Ναι. Ε, νομίζω το βασικό δεν είναι ο ορθολογισμό. Το βασικό είναι για μένα υπάρχει μόνο πραγματικότητα. Ορθολογικά μιλώντα, ναι. δεν, δεν, δεν έχω πρόβλημα με τον ορθολογισμό προσωπικά. Ακριβώ επειδή είμαι ορθολογιστή, καταλήγω στο εξή. Ω ορθολογιστή σκεπτόμενο, αντιλαμβάνομαι, γνωρίζοντα και τη φυσική, και επειδή έχω σπουδάσει και μηχανικό κτλ., ότι από απ την πραγματικότητα που υπάρχει παίρνουμε μόνο ένα μικρό κομμάτι της. Ας πούμε θα αναφέρω, όσον αφορά το ηχητικό περιβάλλον, κάτω από τα 20 Hz και πάνω από τα 20 kHz, δεν τα ακούμε γενικά. Ε, το δικό μας λοιπόν ηχητικό περιβάλλον είναι περιορισμένο. Ένα άλλο ον, ας πούμε, η νυχτερίδα, ακούει ένα άλλο ηχητικό περιβάλλον. Τα σκυλιά, οτιδήποτε. Yeah. Επομένως, επειδή συνήθω τον κόσμο τον εισπράττουμε την πραγματικότητα ε, με τις αισθήσει μας, Όλε οι αισθήσει μα είναι ατελείς περιορισμένε. Συνολικά λοιπόν αντιλαμβανόμαστε ένα μικρό κομμάτι τη πραγματικότητα. Το λάθο που κάνουν πολλοί ορθολογιστέ είναι ότι αυτό το κομμάτι τη πραγματικότητα νομίζουν είναι η μόνη πραγματικότητα. Είναι δηλαδή σαν να κοιτάμε μέσα από μια κλειδαρότρυπα και νομίζουμε ότι. σε ένα, Συγγνώμη, σε ένα... Ε, άδειο δωμάτιο και νομίζουμε ότι αυτό που βλέπουμε αυτό είναι η πραγματικότητα. Ενώ γύρω υπάρχει. Τόσο χώρο τον οποίο δεν βλέπουμε. Επομένω, είμαι ορθολογιστή, πιστεύω ότι υπάρχει μόνο η πραγματικότητα, απλά υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι τη πραγματικότητα που δεν αντιλαμβανόμαστε και πρέπει να είμαστε ανοιχτοί να τη δεχθούμε, να δεχθούμε αυτά που μα έρχονται και δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε. Για μένα τα μεγαλύτερα δώρα στη ζωή είναι όταν φεύγει η γη κάτω από τα πόδια μου, όταν μου συμβαίνει κάτι το οποίο δεν μπορώ να το ε, ε, εξηγήσω. Αλήθεια? Όχι κατά Κακό. Όχι, κατά να είναι καλό. Δηλαδή, ακόμα και όταν είναι, έχει το στραβόντα, ας πούμε. Αυτό είναι... τι θεωρείς ότι σου κάνει, δηλαδή. Τι σου φέρνει. Έρχεται στην επιφάνεια το μυστήριο της ζωής. Αυτό mm. που έλεγες και εσύ. Το μυστήριο είναι μέσα στην πραγματικότητα. Δεν είναι κάτι... Για μένα η λέξη μεταφυσική δεν είναι κενή. Δεν εκφράζει για μένα απολύτως τίποτα. Για μένα υπάρχει πραγματικότητα που αντιλαμβάνουμε και ένα άλλο κομμάτι της που δεν αντιλαμβάνουμε. Και πρέπει να δώσω περιθώρια στο νου μου να, να το αποδεχθεί και αυτό. Κλασικό ορθολογιστή. <laughs> <έφυξε>. ε, Παρότι <laughs> παρά είδες, τη μαγεία τη μουσική. <laughs> <laughs> μα γι' αυτό κάνει παρέα με το Σοκράτη Μάλεμα από <laughs> ό,τι είδα. Εκείνο έχει ένα ορθολό. Ε είναι, ε, είναι, Είπαμε, ε, είμαστε. Ταιριάζουμε τα αντίθετά μα. Δηλαδή, ο, ο Σοκράτης, λέω εγώ τώρα, μπορεί ο ίδιο να το αποδέχεται, <laughs> <laughs> ότι στη ζωή του είναι φευγάτο <laughs> Και στα τραγούδια του είναι πιο συγκροτημένο και συγκεκριμένο, πιο υγιεινό α πούμε. Εγώ είμαι, ναι, είμαι ορθολογιστή ε, στη ζωή, πιο ήσυχο, πιο, πιο συνετό. Πιο... <laughs> <laughs> και στα τραγούδια σου φαίνεται. <laughs> ναι, ο καθένα ότι <laughs> του λείπει βγάζει. Πώ βλέπει με τα μάτια του, του σήμερα το, τον Θανάση του χθε, που πρώτο ξεκινούσε, που σκεφτόταν, που έκανε τα όνειρά του, που πορευόταν στη ζωή. Προσπαθούσε να βρει ένα μονοπάτι για να προχωρήσει. Ανώριμο. Mm. <laughs> 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 Τι θα του λες, δηλαδή πες ότι είχες τον εαυτό σου σε ένα κατρέφτη. Βρε, Τι θα του πεις. Ξέρω, δεν έκανες δε μπορεί... τίποτα, δεν μπορείς να το πεις <laughs> <σε> αυτό. Ήσουν <laughs> ανώριμος. Και <laughs> δεν, δεν μπορεί να υπάρξει αυτό. <laughs> 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 από άλλε μουσικέ εδώ, ελληνικέ, ξεχωρίζει κάτι σε καινούργια ρεύματα, κάτι που να πει απ' εδώ. Γίνεται κάτι, ρε παιδί Γίνονται, γίνονται πολλά πράγματα και θα μείνω όχι τόσο σε προσωπικές δημιουργίες, θα μείνω σε αυτή τη μεγάλη έξαρση που έχει το παραδοσιακό τραγούδι mm. στο σήμερα. Δηλαδή, δεν το περίμενα ποτέ ότι θα συμβεί αυτό. Mm. Υπάρχουν σχήματα που παίζουν ε, παραδοσιακά τραγούδια και έχουν ε, μεγάλη ετσι, ανταπόκριση στον κόσμο. Είναι η ώρα της, της παράδοσης. Δηλαδή, σίγουρα παίξαν κάποια πράγματα ρόλο. Παίξαν καταρχήν τα μουσικά σχολεία. Mm. Μάθανε πολλά παιδιά παραδοσιακά όργανα και αργότερα τα στην Άρτα, τα, τα πανεπιστήμια, τα μουσικά. Έχουν κάνει πολύ ωραία δουλειά. Έχουν βγει εξαιρετική μουσική. Παίζουν σπουδαία και σπουδαίε φωνές έχουμε. Πάρα πολλέ. Και στο ρεμπέντικο και στο λαϊκό και στο παραδοσιακό. Και εντάξει. Θα έλεγα ότι για μένα ευχή είναι να, ε, να βγάλουν και δικά τους πράγματα. Να τα ταιριάξουν με το. Με το σήμερα να βάλουν και ένα, ένα καινούριο στοιχείο γιατί έτσι εξελίσσεται η μουσική. Όχι μόνο αναπαράγοντα αυτό που υπάρχει, αλλά αν έχει μια ανάγκη σαν δημιουργό, πρέπει να βάλει και ένα προσωπικό στοιχείο. Σου Πάμε στέλν. καλά πάντω όσον αφορά τη δημιουργία. <laughs> Σου στέλνουν πράγματα. Ακού να υποθέσω. Ε, Τολμούν. Ναι, Όπω τόλμησε και εσύ τότε. Στέλνουν, βεβαίω μου στέλνουν mm -hmm. και εμένα. Ε, έχω ακούσει και ωραία πράγματα, έχω ακούσει και υποδιέστερα. Κυρίω θα ήθελα να αναφερθώ όμω στου τοιχου mm -hmm. Εκεί χωλαίνουν πάρα, πολύ, πάρα πολλά παιδιά που μου στέλνουν στη Αρκετοί και αρκετέ πάσχουν από άκρα το λυρισμό, κατά τη γνώμη μου. Mm -hmm. Είναι αλήθεια ότι επηρεάζει και πώς εγώ αντιλαμβάνομαι τη στιχουργία. Δηλαδή μπορεί να γράφουν ωραίες εκφράσεις, αλλά με πολλά επίθετα και mm -hmm. στην ουσία δημιουργείται, μπορεί οι εκφράσεις να είναι ωραίες, αλλά Δημιουργείται μια ασάφεια. Υπάρχει μια τάση των περισσότερων να προσπαθούν να περιγράψουν συναισθήματα. Αλλά για μένα αυτό δεν έχει, δεν έχει ουσία. Ε, το να περιγράψει ένα συνέστημα. Γιατί τα, τα συναισθήματα που μπορεί να περιγράψει, τα έχουμε βιώσει όλοι μα και δεν, δεν μα προσφέρει κάτι το ιδιαίτερο. Στην τέχνη, το βασικό είναι να μπορέσει να δημιουργήσει ε, ε, καινούργια συναισθήματα, βίωτα. Mm -hmm. Και σε αυτή την προσπάθεια, ε, ε, εγώ τουλάχιστον έχω κατευθυνθεί στην. Στη στοιχουργία που περιγράφει εικόνε που είναι κοντά, α πούμε, στο μαγικό ρεαλισμό τη Λατινική Αμερική, στον υπερρεαλισμό. Τι συμβαίνει, όταν περιγράφει εικόνε και όχι ε, συναισθήματα, εάν εικόνες, οι εικόνε αυτέ πρέπει να είναι ξεκάθαρε, καθαρέ, δεν μπορεί να είναι φλου. Πρέπει να τι περιγράψει πολύ καθαρά, να εντυπωθούν στο νου του ανθρώπου, αυτού που του δέκτη. Ε, Μέσα από την περιγραφή εικόνων μπορούν να ξεπηδήσουν καινούργια ε, συναισθήματα. συναισθήματα. Εσύ μένεις επαρχία, είσαι παιδί της επαρχίας. Ναι. Δεν εχει εικόνες από την Αθήνα. Πιστεύεις ότι η εμπνευση σου θα ήταν διαφορετική αν είχες και εικόνες πόλης ή επιρροές από την πόλη. Πιστεύεις ότι σε έχει, σου έχει περιορίσει, ας πούμε, τον ορίζοντας αυτό το κομμάτι η επαρχία ή σου έχει δώσει περισσότερα. Θα έλεγε κανείς ναι, γιατί από τη στιγμή που λέω ότι μεγάλο μέρος στη Στηχουργία παίζει παρατηρητικότητα, ότι παρατηρείς... Το, το καταγράφεις. Αν ε, έχω περισσότερες εικόνες της Υπέθρου, καταγράφω αυτές. Έχω ζήσει σαν φοιτητή στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, βλέπω και την Αθήνα και αυτά. Ε, ίσως δεν μπορώ να εκφράσω πολύ καλά εγώ ε, το κλίμα ας πούμε μιας mm -hmm. με μεγαλούπολης. Υπάρχουν άλλοι. Ε... <χι> <Έχεις χι> Μοιρασμένα. Ε, εδώ, όταν έρχεσαι, τι παρατηρείς στην Αθήνα? Ναι, και ωραία πράγματα και δεν απορρίπτω και την Αθήνα. Η αλήθεια είναι ότι... Ε... Εμένα με τραβάει πολύ το φυσικό περιβάλλον, πάρα mm. πολύ. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και περιπτώσεις που αισθάνομαι την ανάγκη να κάνω ένα πέρασμα από μια μεγάλη πόλη, ειδικά όσον αφορά την, όχι τη φύση, αλλά την, ε, τις καταστάσεις που δημιούργουν οι άνθρωποι. Ας πούμε στον πολιτισμό, mm. παράδειγμα, νιώθω μια στέρηση μεγάλη. Τι άλλο. Ένα μεγάλο μείον που έχετε εδώ... Αυτό. για Όσο α, κα, και αν ακούγεται πε, πεζό, είναι ότι... Σπαταλάτε πολύ χρόνο, όχι στην εργασία αυτή καθ' αυτή που είναι να κάνετε, αλλά φεύγει, στι μετακινήσει, στο έτσι, στο αλλιώ. Χάνετε δηλαδή ένα μεγάλο μέρο που θα μπορούσε να είναι δημιουργικό ή ε, το κλέβει από τη συντροφικότητα. Ας πούμε. Και υπάρχει και κάτι άλλο εν εδώ πέρα, στη μεγάλη πόλη. Ό,τι είναι στην κλίμακα του ανθρώπου και κυριολεκτό, δηλαδή είμαστε πόσο, 1,5-2 μέτρα, ό,τι είναι πιο κοντά στην κλίμακα του ανθρώπου είναι και πιο ανθρώπινο. Ας πούμε, mm -hmm. μια ε, μικρή κοινότητα για να είναι πιο ανθρώπινη από μια τεράστια. Ε, και θα το εξηγήσω μετά. Μια οικοτεχνία να δουλεύεις είναι πιο οικία για τον εργαζόμενο από μια μεγάλη ε, βιομηχανία. Μια μονοκατοικία να μένεις είναι πιο ανθρώπινη από μια μεγάλη πολυκατοικία. Αυτό εννοώ κυριολεκτώντας mm -hmm. να είναι στην κλίμακα του, του, του ανθρώπου. Έχουμε δηλαδή από εκεί ένα θέμα. Το δεύτερο είναι ότι ζώντας ας πούμε... Σε μια μεγάλη πόλη, πολλέ φορέ νιώθει τον συνάνθρωπό σου σαν εμπόδιο. Είσαι στην κίνηση και υπάρχει Οι μπροστινοί σε εμποδίζουν να φτάσει εκεί που θε. Ε, στην πολυκατοικία που μένει, ή εσύ μπορεί να ενοχλεί κάποια στιγμή, ή να σε ενοχλούν οι άλλοι. Είναι λοιπόν δύσκολο με αυτού του ανθρώπου να βρεθεί να καθίσει σε μια παρέα και να τραγουδίσει. Μου φαίνεται ότι μπαίνουν εμπόδια. Ενώ ζώντα, α πούμε, σε ένα χωριό δεν υπάρχει αυτό. Και ίσω είναι λίγο τα πράγματα πιο χαλαρά. Mm. Σα λέω τώρα τα αρνητικά. <laughs> <laughs> Εδώ λείπει το μαζί. Αυτό είναι και το κοντά. Ευτυχώ που δεν φεύγουμε εμεί για να πάμε στο χωριό και κάνουμε χω... τι πόλει χωριά, να λέμε. Είναι <laughs> μοιρασμένε. <laughs> Έχουν όμω και πάρα πολλά θετικά. Εγώ πίστευα στο διάστημα τη οικονομική κρίση, όχι τώρα το έχουμε ξεπεράσει, mm. ότι αρκετό κόσμο τη μεγάλη πόλη και κυρίω mm. από την Αθήνα θα φύγει και θα έρθει προ την Ήπεθρο. Mm και θα μπολιάσει ας πούμε το τυπικό πληθυσμό με την ευαισθησία που έχει για το περιβάλλον. Mm -hmm. Πιστεύεις Πιστεύει ότι θα γίνει αυτό τώρα ή πίστευε ότι πίστευα, θα γίνει. Πίστευα, πίστευα. Δεν έγινε στο βαθμό που πίστευα. Ελάχιστε τέτοιε έγιναν ανθρώπων που φύγαν από το. Επιστροφέ. Ναι. ναι. Όχι και επιστροφές. Όχι επιστροφές. επιστροφέ. Μπορεί να μεγάλωσαν Αθήνα και μπορεί να και όλοι, φύγανε. Ναι. Ένιωσαν την ανάγκη. Να, οι άνθρωποι, α πούμε, των μεγάλων πόλεων έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία σε θέματα περιβάλλοντος και φύσης γιατί του λείπει. Ενώ οι άνθρωποι τη υπέθρον, ενώ νόμιζα ότι η φύση σου δίνει το μέτρο της, δεν το διέπεσε αυτό. Δηλαδή είναι, δεν του. παίρνουν χαμπάρι Τον τι του, γίνεται. Ίσως γιατί είναι δεδομένη. Και ε, την έχουν σε καθημερινή ναι, βάση. Ναι, ναι. σω γιατί την έχουν στην καθημερινότητά του και δεν μπορούν να τη σεβαστούν. Βλέπει το σκουπίδι που αφήνουν ναι, ε, και σε ξεχωριστούν. Αρκετοί από αυτού δεν ρε, αντιλαμβάνονται ναι. ότι κάνουν κακό. Ναι, είναι α... ανίδεοι δηλαδή για αυτό που συμβαίνει. Mm -hmm. Είχε πει κάποτε, κάτσε να πούμε για το Χατζητάκι και το Θεοδωράκι. Το να επιστρέψουμε στα μουσικά. Είχε πει ότι είναι ανώτερο Σαββόπλο. Μου έκανε εντύπωση αυτό. <laughs> και θέλω να μου το εξηγήσει. Γιατί μιλάμε για το δίπολο. Υποτίθεται ιερό, όχι υποτίθεται είναι ιερό δίπολο τη μουσική οι δύο. Καταρχήν, αυτό που είπα είναι υποκειμενικό. Δηλαδή, είναι ναι. τι, τι εισέπραξα εγώ α, από αυτούς. Ας πούμε, ε, ο Σαββόπουλος για μένα είναι πιο ολοκληρωμένο δημιουργός. Είναι ταυτόχρονα και γράφει και τη μουσική, γράφει και το στίχο. Οι άλλοι δύο, έτσι, yeah. ο, mm. ο Θεοδρόης και ο Χατζηδάκης, συνήθως δεν, γράφα, συνήθως δεν γράφανε στιχάκια, γράφανε mm. τις μουσικές. Επίσης, τα περισσότερα από τα κομμάτια του Σαββόπουλου, τουλάχιστον μέχρι κάποιο σημείο είναι, είναι ένα και ένα <laughs> <laughs> που το καθένα από αυτά είναι ξεχωριστό δηλαδή έχει το δικό του τη δικιά του ατμόσφαιρα δεν μοιάζει δηλαδή με τα άλλα mm. ο, είναι χαρακτηριστικό αυτό και είναι μεγάλο προτέρημα να κάνει ο δημιουργός το κάθε του τραγούδι να είναι ξεχωριστό από τα άλλα στο Θεοδωράκη και στο Χατζηδάκι έχω δει και υποδιέστερα πράγματα mm -hmm. στην πορεία τους mm. ίσως κάναν πολλά δεν ξέρω ε, αλλά το βασικότερο είναι τι άγγιξε εμένα περισσότερο. Στιχουργικά, μου άγγιξε ο Σαββόπουλο. Τι να πω. <laughs> Τον θεώρησα, δηλαδή μου άνοιξε καινούριου ορίζοντε. Ανταποκρίνονταν στι ανάγκε που είχα εγώ όταν ήμουν έφηβο. Και μάλιστα η πιο σπουδαία συναυλία που έχω δει μέχρι τώρα, είτε από Έλληνε είτε από ξένου, είναι το Σαββόπουλο ή Αχαρνή. Ήμουνα 17-18 χρονών. Μεγάλωσε στην επαρχία με, το, έτσι, με τα ραδίκια στα, στα, μάτια και στα αυτιά δηλαδή <laughs> και βλέπω ξαφνικά ένα, ένα τέτοιο πράγμα. Δεν, δεν, θα το ξεχάσω αυτό ποτέ. Θυμάστε τι, είχα... τι μας είχε πει ο Σαββόπουλος στο Διαζήν Κόνσερτ Ότι δεν είμαι ένας, είναι δύο. Το νιώθεις εσύ αυτό. Εί είμαι ένα και ένας. Ναι. <laughs> δηλαδή, <laughs> ότι είμαστε δύο άνθρωποι. Ο καλλιτέχνης και το ότι είμαι στην καθημερινότητα μου. Ε, αυτό δεν σα έλεγα προηγουμένω Ότι mm. τη στιγμή της δημιουργίας ξεφεύγεις από την ανθρώπινη mm. κλίμακα και γίνεσαι κάτι άλλο. Και μετά ε, μετά επανέρχεσαι. Επίσης, εδώ στο Σαββόπουλο, εγώ έχω, έχω υποστεί συνέπειες από τη συνεργασία με το Σαββόπουλο. Δηλαδή, ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου που είναι από την αριστερά και πιο άκρα, ας πούμε πιο πέρα, πιο μακριά, ε, τον θεωρούν λίγο, πώς να το πω, σχεδόν σαν προδότη το Σαββόπουλο. Και ε, ε, έχουμε το εξή θέμα εδώ πέρα. Λένε, ας πούμε, ότι είναι το έργο του και η ζωή του, ας πούμε. Εγώ δεν βλέπω. Βλέπω ακριβώ το αντίθετο. Ότι ο Σαββόπουλο κάθε φορά αυτό που ήταν στη ζωή το, το έβγαζε στα τραγούδια. Δεν βλέπω καμία αντίφαση. Κάθε φορά δηλαδή αυτό που ήταν προσέγγισε, α πούμε, το συντηρητικό κόσμο κάποια στιγμή, έβγαλε το κούρεμα. Mm. Δεν είναι, δηλαδή είναι, είναι θαραλέο δημιουργό. Δεν τα κρύβει, α πούμε, για να κολακέψει τον κόσμο. Αυτό πρέπει να το παραδεχτώ. Άσχετα. Μπορεί να πει κάποιο: Δεν μου αρέσει. Οκ, okay. mm -hmm. δεν σ' αρέσει. Αλλά δεν... νομίζω ότι αυτό που τον κατηγορούν κατά βάση, που είναι αυτό που λέω, η ανακολουθία, δεν ισχύει στην περίπτωση του. Ασχύει σε, πο... σε πολλού άλλου. Στο Σαββόβλου δεν ισχύει. Επίση, όπω συνέβη και με τον Μπομπ Ντίλαν, α πούμε, που και ο Μπομπ ίδιο... Ντίλαν προσπάθησε να το αποτινάξει αυτό, γιατί κάποια στιγμή στράφηκε στο χριστιανισμό, ε... Και το είπε κιόλας ότι όχι δεν θέλω να είμαι ας πούμε ο της γενιάς μου. Ας πούμε. Κατά κάποιο τρόπο και ο Σαββόπουλο το... το πήρε πάνω το αυτό, ίσως χωρίς να το ήθελε. Εγώ θα κρατήσω από αυτόν κάτι που μου είπε μια στιγμή, ότι αυτό που ήθελα λέει εγώ σε όλη μου τη ζωή είναι να ενώσω τα δύο μεγάλα κομμάτια ε, που ακόμα δεν έχουν κλείσει λόγω του εμφυλίου ανά... Ανάμεσα στην αριστερά και στη δεξιά. Αυτό mm -hmm. μου είπε. Πιθανώ να είναι αυτό. Που τον οδηγεί. Και πιθανώ το μην μπορεί να το πετύχει κιόλας. Το πιθανότερο. <laughs> Εσύ τι θα ήθελε να κάνει, δεν, δεν θέλω τίποτα. Δηλαδή, ε, νομίζω ότι ε, στην τέχνη πρέπει mm -hmm. να ανοιγόμαστε με τη μέγιστη αγνότητα. Χωρί δηλαδή να την κατευθύνουμε κάπου. Όσο πιο πολύ προσπαθεί να την κατευθύνει, τόσο την αποδυναμώνει όπω είπα και πριν, είμαι πρωτόγονο. Αφήνω από μέσα μου να, να βγει, τουλάχιστον στη μουσική έτσι, στο στίχο μια λογιοσύνη μπορεί να, να υπάρχει, αλλά και εκεί, αν θα δείτε από τα γραπτά μου, αφήνω πάρα πολύ ας πούμε, το αυθόρμητο και το, την αυτόματη γραφή να υπάρξει. Παρότι είναι στοιχουργήματα. Και αυτό μου κάνει και εντύπωση πω ο κόσμο Τραγουδάει τραγούδια που ούτε εγώ ο ίδιο ξέρω τι θέλω να πω. <laughs> <laughs> Αυτό όμω δεν συμβαίνει και ο, με του ποιητέ. Κάστε που κάνει μερικά χτυπήματα εδώ στο μικρόφωνο, παιδιά, να τα υποστείτε κι αυτά. Αν βάλει στον ποιητή να σου εξηγήσει το έργο του, δεν μπορεί να σου το εξηγήσει. Όχι μόνο να δεν το υποβιβάζει. Mm. Το να ναι, αλλά να το ναι, ναι, βάλει. Υποβιβάζει. Ναι, ναι. το, 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 δεν χρειάζεται. Δεν σε, χρειάζεται σε ρωτάγαμε τι, τι ακού. Δεν σε ρωτήσαμε τι δεν μπορεί να ακούσει. Τι δεν μπορώ να ακούσει. Αυτό το φίλτρο είναι η αισθητική που έχουμε. Δηλαδή έχουμε ένα φίλτρο. Έρχονται όλα πάνω μας. Το τι αφήνουμε εμείς είναι αυτό το... Η, η σίτα θα το πω, που έχουμε φτιάξει μέσα μας. Ε, ωραία, και, να το δεν, να, και, δεν, και δεν αφήνει. Δεν, δεν, μπορώ να το εξηγήσω. Τι έχει μείνει έξω από τη σίτα. <laughs> τι, τι να σου πω τώρα. Να, τι να πω στιχουργικά ας πούμε. Γιατί μουσικά, είπαμε... μουσικά. Για μου, Μουσικά. Ναι. Μουσικά είναι πολύ δύσκολο. Επειδή είναι ακριβώς αφηρημένο. Είναι δύσκολο να, να τι... τι αφήνει απ' έξω, δεν ξέρω. Τι να σου πω. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να σου πω. Δηλαδή, κάτι, αν δεν μου δημιουργήσει μέσα δυνατά συναισθήματα που μπορεί να τα έχω βιώσει ή καινούργια συναισθήματα που δεν τα έχω βιώσει, δεν μου λέει τίποτα. Α πούμε, το αφήνω στην άκρη. Δεν το απορρίπτω από πριν. Mm. Δεν, δεν κάθομαι σε ταμπέλε ότι αυτό εγώ, εγώ δεν ακούω τέτοια. Εγώ δεν το έχω πει ποτέ. Εγώ δεν ακούω τέτοια μουσική. Τι θα πει δεν ακούς Που ξέρει τι είναι εκεί πέρα, Τι θα συναντήσει. Mm. Ό,τι προσλαμβάνω το, το περνάω, δηλαδή. Και ό,τι δεν μου κάθεται το αφήνω στην άκρη. Ας, ας πούμε σκυλάδικο. Mm. Θα μπορούσε αυτό το λεγόμενο σκυλάδικο βρίσκει αυθεντικά πράγματα σε αυτή τη μορφή μουσικής. Όχι, Αλλά ε, το αυθεντικό, ε, όχι το εμπορικό. Ε, αυτό που πας στην εθνική και το ακούς. Ρε, παιδί. Α, ακόμα και εκεί μέσα βλέπω μία ε, επιτίδευση και κυρίως μία ψευτομαγκιά κατά τη γνώμη μου. Δεν τη συναντάω εκεί. Mm. Τη μαγιά, είμαι σίγουρος ότι θα, θα, θα τη στις ρεμπέτικες μαζόξεις, ας πούμε. Δεν βλέπω δηλαδή αυθεντικότητα. Βλέπω τον άνθρωπο που θέλει να επιδειχθεί mm -hmm. εκεί μέσα. Και αυτό δεν μου δημιουργεί έτσι. Mm -hmm. <laughs> είναι και μία εποχή της επιμονής στην εικόνα. Με, ευχή, με την ευχή βέβαια να, λίγο, να εστιάζουμε περισσότερο στην ουσία των πραγμάτων. Η εικόνα έχει τρομερή δύναμη. Και δυστυχώς τα μάτια, η όραση είναι ο κουνταλάς των αισθήσεων θα το έλεγα εγώ. <laughs> το αυτή είναι το πιο στήριο όργανο. Δεν μπορείς να το κοροϊδέψεις εύκολα. Ε, αντιστέκεται. Ενώ το μάτι ε, την έχει πατήσει και... Ε, την έχει πατήσει και ο άνθρωπος. <laughs> Γιατί έχει τα μάτια... τα ανθρώπινα μάτια θα έλεγα, <laughs> δεν ξέρω τα πουλιά και τα υπόλοιπα <laughs> τι κάνουν. Ε, την έχει πατήσει και για ένα, ένα σημαντικό λόγο, γι' αυτό τα συνδέω αυτά τα δύο. Νομίζει ακόμα, είναι νομίζει... Ε, ανίποτος, νομίζει ακόμα ότι ό,τι βλέπει είναι πραγματικότητα. Ενώ πολύ εύκολα και όσο προχωράνε τα χρόνια ακόμα περισσότερο, η εικόνα μπορεί να κατασκευαστεί. Mm -hmm. Τώρα γεμίζει εσύ του χώρου, αυτό που λέμε sold out ή tinga, όπω <laughs> <laughs> το <laughs> τίγκα <το, laughs> <tiga> θα κρατήσουμε. <laughs> και βλέπει <laughs> να γεμίζει <laughs> και να την κάνει <laughs> και ένα ρεύμα το οποίο είναι νέο. Δηλαδή, την κάνει ο Λέξα, α πούμε. Την κάνει αυτό το e-rap, το hip hop. <laughs> ναι. Αυτά τα ρεύματα πώ τα βλέπει. Για να υπάρχουν έτσι σε αυτό το δρόμο, κάτι, κάτι σημαίνει. Ίσως να, αυτό που λέγαμε πριν, ίσως το, το αστικό τοπίο να το εκφράζουν καλύτερα αυτέ οι μουσικές και οι στοιχουργίε του hip hop, α πούμε. Mm. Όχι όλα, βέβαια, γιατί ακόμα και εκεί τι γίνεται. Δεν έχω, δεν έχω δει και δεν έχω ακούσει πολλά, οπότε δεν μπορώ να εκφραστώ. Αντιλαμβάνομαι όμω ε, αρκετά πράγματα. Ακόμα και αυτό που με ενοχλεί σε πολλά από αυτά, τα είδη μουσική, είναι και εκεί μια επιτίδευση. Δηλαδή, δίνονται με τον ίδιο τρόπο συμπεριφέρονται πάνω κάτω με τον ίδιο τρόπο. Αυτό εμένα δεν μου κάθεται καλά. Mm. Ε, νομίζω ότι όσο πιο αυθεντικός και ειλικρινής είσαι απέναντι στα πράγματα, επίσης δεν μπορώ να κατανοήσω και τα ψευδόνυμα που παίρνουν. Θα μπορούσα και εγώ να αλλάξω γιατί δεν μου αρέσει και το όνομά μου. Θανάσει και ακόμα χειρότερο Θανασάρα. Θανασάρα δεν το λε. Εσύ το λένε. Το λένε, αλλά δεν αρέσει. Όχι, δεν μου αρέσει. Εμεί ναι, εδώ μαι. το έχουμε αχθανάσει πάντα. Λόγω <laughs> ναι. ναι. <Εγώ> Μαρία Κοσμοπούλου. <laughs> <που laughs> χρωστάμε πολλά που <από> είσαι <laughs> εδώ. Λοιπόν, τον έχουμε απέναντί μα. Δεν θα τον ναι, ναι, να Δεν δε πρόκειται να σταματήσουμε. Πρόκειται εγώ. Να σταματήσουμε Γιατί αλλά, είναι και επειδή... δύσκολο να το βρει. Οπότε τώρα που το βρήκαμε. <laughs> Έχει να κάνει και τα <laughs> τσεκ. Σε ποια ναι. σελίδα είναι. Σoundτσεκ. Ανοιχτά. Χαιρόμαστε καταρχά που φέτο βγήκε για συναυλίε. Αλλά... είχα <χιχάει> και πέρυσι. Και πέρυσι, ναι. και φέτο λέω. Και φέτο λοιπόν. Να βάλω το και φέτο για συναυλίε. Εγώ φοβάμαι ότι θα το πληρώσουμε με μεγάλη απουσία από σένα. Πού το κατάλαβα. Το κατάλαβα γιατί έχει δηλώσει ότι θα μείνει στο μεταξύ χώρο θα πα. Έχει πράγματα χώροι, να γράψει, ναι, 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 έχει ναι. ναι. να κάνει. Μασα... Να δει το ένα, να δει το άλλο. Ισχύ, θα το πληρώσουμε, βλέπω Εντάξει, ισχύει αυτό. Ο προγραμματισμό που κάνω έτσι όπω τα βλέπω τα πράγματα. Έχει στοιχεία αναχωρητισμού. Θα κάνω μάλλον το Μάιο κάποιες εμφανίσεις μόνο στην Αθήνα και ίσως μία στη Θεσσαλονίκη και μετά για διάστημα άγνωστο, δεν ξέρω πόσο, θα... Αυτό το άγνωστο φοβάμαι. Θα απέχω. Ναι. Θα Με μεγαλύτερο ίσον των το δύο, το δύο ετών. Αλήθεια, για δύο χρόνια. Όχι, μεγαλύτερο ίσον. Δηλαδή, μπορεί να, είναι, μπορεί να είναι και πολύ μεγάλη δρόση. Μπορεί να είναι και πολύ μεγάλο. Περνάνε και τα. Όχι. Πριν παίξω τώρα τα δύο χρόνια, είχα τέσσερα χρόνια. Ναι. Αποσία. Καλά, καλά, ήταν και η πανδημία και κάπω έδινα, και ήταν και ήταν και και δεν είχα πολύ. πανδημία. τώρα δεν έχουμε πανδημία, δόξα το ναι. Θεό. Όχι. Ναι. Είναι ότι θέλω να κάνω πράγματα, αλλά είναι και άλλα πιο προσωπικά. Έχω γονεί σε μεγάλη ηλικία, θέλω κάπω να είμαι κοντά του. Επίση, απουσίαζα η γυναίκα μου, ας πούμε, έχει τραβήξει παράπονα, παράπονα βεβαίω και αυτά θέλω να κάνω. Αλλά επίση είναι και ένα άλλο. Ότι περνάνε και τα χρόνια και νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε στην άκρη κάποιοι. Εγώ τουλάχιστον το νιώθω αυτό. Για να πάρουν αέρα και οι νέοι και οι νέε δημιουργοί έχεις, που κάτσε. έρχονται. Περίμενε, είναι σαν να εμποδίζει εσύ την εξέλιξη των ε, καλλιτεχνών. Σαν, 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 να το νιώθω λίγο αυτό, ναι. Τι θα σε έκανε ε. να ανακατεύει από τη σκηνή, Δηλαδή, τι θα είναι εκείνο που θα έκανε να μην θε να ξανανεύει τι θα έβλεπε από κάτω που δεν σου άρεσε και θα έλεγε: Εγώ δεν θέλω να ξανακάνω συναυλία. Ναι, ένα στοιχείο α πούμε στι δικέ μου συναυλίε είναι ότι ενώ τα τραγούδια τα γράφω με τρεφερότητα και νομίζω ότι έχουν έτσι ωραία συναισθήματα μέσα, δημιουργούν και εξάρσει σε κάποιο νέο κόσμο. Έτσι, με αυτά που ανάβουν. Και... Εντάξει, το, το αντιλαμβάνουμε ότι μέσα στη χαρά μπορεί να ξεφύγει, αλλά Έλα που δημιουργούνται προβλήματα στους συνανθρώπους που συμμετέχουν εκεί πέρα. Μας έχουν πει και εγκάβματα που έχουν ναι. υποστεί και τέτοια. Και εγώ δεν θέλω δηλαδή στις συναυλίες μου να κυκλοφορεί πόνος. Εγώ δεν θέλω είναι. να δίνω ε, χαρά και συμβόλαιο. Έχεις βγάλει και ανακοίνωση για αυτό το πράγμα. Έχω, γιατί έγινε... βγάλ, έχω βγάλει. Είναι δύσκολο. Δεν θέλω από την άλλη μεριά αυτό να, να λειτουργήσει. Ε, σαν μια μάχη ανάμεσα σε, σε αυτούς που mm -hmm. δεν τα θέλουν και σε αυτούς που τα θέλουν έτσι, γιατί αυτό είναι μια ε, τίποτα από σε αυτό που συμβαίνει mm -hmm. στη, στην κοινωνία μας να μην υπάρχουν τέτοιες αντιπαλότητες αλλά δεν ξέρω έχω πει επίσης ότι και η ευγένεια είναι πάνω από την ελευθερία <laughs> για μενα μερικές φορές <laughs> με την έννοια ότι αυτό που λέμε ότι η ελευθερία σου σταματάει εκεί που ξεκινάει mm -hmm. το άλλο mm -hmm. δεν... mm -hmm. κάπως έτσι αυτό ας πούμε είναι ένα στοιχείο, ειδικά, δηλαδή αν ποτέ συνέβαινε ένα ατύχημα σημαντικό θα με ανάγκαζε τελείως να σταματήσω, δεν, δεν θα είχα το στένος να ξαναπέξω. Οπότε σε κάθε συνευλίου υπάρχει και ένας τέτοιος φόβος, μην γίνει τίποτα. Υπά, υπάρχει μη... πάντα, είναι, είναι το, το βασικότερο που με μεταράζει ας πούμε mm -hmm. στην, στη διάρκεια, πριν και στη διάρκεια. Όχι το να... πρώτο πράγμα που ρωτάω μετά ε, στους συνεργάτες που... Διοργανώνουμε τι συναυλίε, γιατί αρκετέ από αυτέ τι συναυλίε είναι και αυτοδιοργανώσει δικέ μου. Έχω και αστική ευθύνη mm -hmm. απέναντι σε αυτά. Αλλά δεν είναι για μένα. Είναι για το. Δηλαδή, αν συμβεί το χειρότερο που έχει συμβεί κατά κύριο συναυλίε, να κάποιο να, να πεθάνει, να σκοτωθεί, α πούμε. Mm -hmm. Για εκεί λόγο. Τι, αυτό είναι ένα κρίμα που δεν, δεν θα φύγει ποτέ. Είναι πολύ... Φαίνεται να είναι απλά τα πράγματα, αλλά δεν είναι. Και όλο αυτό, εντάξει, στη. Την ώρα τη συναυλία ξεφεύγει, και... αλλά πριν και μετά είναι. Το πρώτο πράγμα που ρωτάω είναι αυτό. Έγινε, παιδιά, τίποτα. Δεν είχαμε κανένα θέμα τέτοιο. Οπότε να ξέρουν και αυτοί που πηγαίνουν σε συναυλίε και έχουμε συναυλίε μπροστά. <χωθώ> ότι είναι ένα μεγάλο άγχο αυτό. Ότι δεν μπορείς. Πολύ μεγάλο, yeah. αλλά, αλλά και την ώρα τη συναυλία, όταν τα βλέπω αυτά, με, με ξενερώνουν και χάνω και το... Τι, την συναισθηματική κατάσταση που είμαι. Την, την... Γιατί είναι, είναι μια ένταση εκείνη τη στιγμή, mm -hmm. αν, αν θες να είσαι ειλικρινή. Αν είναι να τραγουδά, α πούμε, με αυτόματο πιλότο, δεν μπορεί να μη συνειάζει και τίποτα. Αλλά ακόμα και όταν βλέπω τη στιγμή που τραγουδάω και βλέπω, ξέρω εγώ, ένα, ε, ένα μπουκάλι να πετυχαίνει και να καταλήγει. Το, το ακολουθώ, την ώρα που τραγουδάω, δηλαδή με αποσπά προσοχή και πέφτει πάνω σε κάποιον άλλον, α πούμε. Ε, δεν μπορώ μετά, δεν είναι εύκολα τα πράγματα, είναι πολύ δύσκολα. Α, πραγματικά, εγώ νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα, γιατί και το σχήμα που έχω οι συνεργάτε είναι εξαιρετική, έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε ε, δυνατές στιγμές χωρίς, ε, χωρίς αυτά. Χωρίς εξάρσεις. Όχι με εξάρσεις, αλλά... Ναι, χωρίς αυτού του είδους, τις ε, ναι, χωρίς ε, αντικείμενα που θα υπερίπτανται και θα πέφτουν πάνω σε άλλους και τέτοια. Λέω στον κόσμο συχνά ότι εγώ, έχω ανάγκη τη φλόγα, αλλά την εσωτερική του και όχι τα, ναι. τα Οπότε όσοι, όσες ακούτε, μαζεύτε τα λίγο. Λίγη εγκράτεια, αν μπορείτε, για να έχουμε τον, τον Ανάσπα από Κωνσταντίνου πάνω στη σκηνή. Για όσο μπορεί και για όσο νιώθει ότι περνάει καλά. Ναι, δεν, δεν είναι θέμα αυτό. Όχι, δεν είναι το αν περνάω καλά. Περνάω καλά έτσι που θα μπορούσα να παίζω μέχρι τα γεράματα, αν υπάρξουν. Mm. Αλλά είναι, είναι, είναι και άλλα πράγματα. Είναι και οι αντοχίες που έχουμε... Επίσης νιώθω ότι δεν πρέπει να, να περιφέρω τη, τη φθορά μου δηλαδή στον κόσμο. Είναι και η μοναχικότητα την οποία πρέπει να τη φροντίσουμε γιατί την έχεις Εννοείται, αυτή. εννοείται. Ναι. Ναι, ναι, είμαι, είμαι μοναχόλικος μεγάλο αυτό. <laughs> Οπότε όπου πάντα πράγματα. Έτσι. Και να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Πάρα τέλει. πολύ. Ε, τώρα σε, σε, είχαμε πολλά να ρωτήσουμε. Ήταν και η πρώτη φορά που ήρθες, Δεν ξέρουμε, θα μπορέσουμε να σε ξαναφέρουμε εδώ. Δύσκολο. Θα, θα μπορέσουμε εξάς. να έρθουμε εκεί που βρίσκεσαι, να σε δηλαδή, δούμε. Ξέρετε, να μα προσφέρει και ένα ώρα ταξίδι, εκεί. να ξέρει. Να έρθειτε, χωρί. αλλά χωρί κάμερε, χωρί φωτογραφίε. Δεν τα καταφέρουμε. Ούτε φωτογραφία θα βγάλουμε. Δεν ξέρω πώ θα πάμε. Να είστε καλά.